Ξέρετε, το ιδιότυπο αυτής της προσπάθειας είναι ότι συγκεντρωθήκαμε βουλευτές που δεν έχουμε κοινή ιδεολογική αναφορά. Ναι, αυτό θα ήταν η πρώτη μου ερώτηση ακριβώς. Πώς ακριβώς έγινε αυτό, διότι δεν υπάρχει κοινή, όπως είπατε, ιδεολογική αναφορά, και τι ακριβώς στόχο έχετε θέσει, κύριε Νικολόπουλε? Είναι λοιπόν ένα μόνο το σημείο και η βάση, αν θέλετε, αυτή της προσπάθειας. Η πίστη μας στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, και με αυταπάρνηση η προσήλωσή μας να εκφράσει ο καθένας μας όσα είχε προεκλογικά πει στους ψηφοφόρους του ότι θα κάνει αν θα τον έστελναν ως λαϊκό αντιπρόσωπο στην Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, ας πούμε, θα μπορεί να λέει πολύ διαφορετικές θέσεις, τις αντίθετες θα τολμούσα να σας πω, με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, με τον εισηγητή του, και αυτή θα δείξει η ομορφιά αν είναι πραγματικά μαζί με το πρωτόγνωρο και δημιουργική και αποτελεσματική. Μάλιστα. Δηλαδή συμφωνήσαμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε ό,τι έκανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Δεν θα μεταλλαχτούμε. Δεν θα υποχωρήσουμε χάρη της καρέκλας. Θα κρατήσει ο καθένας τη φορεσιά του. Θα κρατήσει ο καθένας την ιδιοπροσωπεία του. Εγώ δεν μπορώ να νιώσω ότι πραγματικά ιδεολογικά και πολιτικά ένας γνήσιος νεοδημοκράτης βουλευτής της κεντροδεξιάς, ότι θα μπορούσα να έχω, για παράδειγμα, τις ίδιες θέσεις και απόψεις με το Μίμη τον Ανδρουλάκη. Βεβαίως για τα θέματα τα μεγάλα της πατρίδας, όχι μόνο με το Μίμη τον Ανδρουλάκη, αλλά και με όλους τους άλλους και πολλούς ακόμα που βρίσκονται μέσα στα πρώτη μεγάλα κόμματα, μέσα στους παραδοσιακούς σχηματισμούς, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη εθνική πατριωτική συμμαχία. Αλλά το δικό μας το μικρό αυτό εγχείρημα έχει αυτή την ομορφιά, ότι θα αποτελείται από πολλές ψηφίδες, και αν το μοσαϊκό που θα βγει θα είναι τόσο ωραίο που μπορεί όντως να αποτελέσει ένα υπόδειγμα, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Όμως δεν είναι ένα κόμμα που ετοιμάζεται για να διεκδικήσει την ψήφο στις προσεχείς εκλογές, αφού ο καθένας από μας έχει χαράξει και μια διαφορετική πορεία και μια διαφορετική πρόταση, και αυτή την διαφορετικότητα εμείς θα την τιμήσουμε και θα την προστατεύσουμε, και μένει ο χρόνος να δείξει αν θα αντέξουμε όλοι μαζί κάτω από μια κοινή στέγη, προκειμένου μέσα στο κοινοβούλιο να έχουμε και εμείς φωνή. Εμείς δεν κάναμε ένα κόμμα λοιπόν, θέλω να σας διακόψω λίγο, για να αποκτήσουμε ενδεχομένως την κρατική επιχορήγηση. Να σας διακόψω λίγο, κύριε Νικολόπουλε. Ο κύριος Βενιζέλος, δηλαδή, της 3ης Σεπτέμβρη θέλει ένα αμάξι που κάνει 750 χιλιάρικα ευρώ. Όχι δικό του, του κράτους. 750 χιλιάρικα ευρώ. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα από αυτά που διεκδικούν τα κόμματα. Δεν διεκδικούμε λοιπόν ούτε δάνεια, ούτε θαλασσοδάνεια, ούτε υπαλλήλους, τίποτα. Διεκδικούμε όμως μέσα στη Βουλή να μπορούμε να μιλάμε, γιατί μέχρι σήμερα εγώ που εκπροσωπώ, για παράδειγμα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, δεν θα μπορούσα να πω για τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα σε όλους τους φίλους που παρακολουθούν σήμερα αυτό το δικό τους το κανάλι των Ιωνίων, ότι 1,2 δισεκατομμύρια θα κοπούν φέτος με τον προϋπολογισμό από την κοινωνική ασφάλιση. 1 δισεκατομμύριο από την υγεία, 300 εκατομμύρια από την παιδεία, και αν λοιπόν αυτά τα νούμερα της κυβέρνησης, αυτά τα νούμερα της Τρόικας είναι ο καινούριος προϋπολογισμός, καταλαβαίνετε ότι η κόλαση που υποσχέθηκε ο Στουρνάρας ότι θα τη δούμε από τώρα και μετά δεν έχει ούτε τελειωμό, αλλά προπαντός δεν έχει έλεος για κανέναν.
Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι που πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας και στέλνουμε ένα μήνυμα λοιπόν ότι μπορούμε πραγματικά αυτό που είπε σήμερα ο καθηγητής ο Μανάς με την δημοσκόπηση που παρουσίασε στο Epsilon TV στην πρωινή εκπομπή που έχω 6.30 με 10.30 κάθε πρωί, ότι το 65% των Ελλήνων δηλώνουν ότι είναι απέναντι στα μνημονιακά κόμματα, αντιλαμβάνεται ότι στις εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι στις εκλογές και των Δήμων και της Περιφέρειας ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτούς που νομίζουν ότι νοχελικά κάθονται στην πολυθρόνα τους και ότι τους χειροκροτούν θα καταλάβουν γρήγορα στην κάλπη ότι είναι τόσοι που το σύνθημα απ' άκρους άκρου της Ελλάδος πάρ' την τρόικα και μπρος δεν σε θέλει ο λαός θα ηχεί στα αυτιά του Βενιζέλου και του Σαμαρά. Να σας διακόψω κύριε Νικολόπουλε λίγο, τα είπατε όλα, τα είπατε όλα μαζεμένα. Προσπάθησα γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας ναι, δώστε είναι πολύ λίγο, δώστε και ένα λεπτάκι. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε. Δώστε μου ένα λεπτάκι να σας ρωτήσω κάτι κύριε Νικολόπουλε. Εσείς οι 11 που πιθανόν και με την προσθήκη της κυρίας Τσάγκρα, αν κατάλαβα καλά, η οποία φημολογείται ότι θα προσχωρήσει και θα γίνεται 12. Εσείς θα διαφωνείτε, μάλλον θα στηρίζετε αυτό που διαφωνείτε και θα στηρίζετε με θετική ψήφο σε αυτό που συμφωνείτε ότι πράττει σωστά η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα έχετε μια φωνή διαμαρτυρία σε ό,τι δεν συμφωνείτε και μια φωνή επιβράβευση σε αυτό που συμφωνείτε ότι, είναι, ότι κρίνετε ότι είναι σωστό. Αλλά πάντως, με τι κριτήρια ναι, θα μας δείτε να συμφωνούμε και οι 11 μεταξύ μας. Σίγουρα γιατί οι ιδεολογικές διαφορές είναι μεγάλες. Το λέω την πρώτη μέρα των γενεθλίων μας. Γιατί αυτή είναι η πρώτη αξία. Εμείς να μην πάμε να κάνουμε παραχωρήσεις, αβαρίες. Γιατί αν θέλαμε να κρατήσει ο καθένας ένα αξίωμα ή μια καρέκλα, για παράδειγμα τώρα θα ήμουν υπουργός. Αλλά εμείς θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία, να κρατήσουμε ψηλά τα λάβα, να σηκώσουμε μπαϊράκι κατά των ξένων κατακτητών. Ο καθένας από εκεί, σε όποιο μετερίζει τον έστειλε ο λαός, εμένα, στο μετερίζει της λαϊκής δεξιάς, κάποιον άλλον, στο μετερίζει του πατριωτικού Πασόκ. Εμείς όλοι μαζί λοιπόν έχουμε μία και μοναδική έγνοια. Πώς θα μπορέσουμε το γρηγορότερο να κάνουμε το δικό μας εθνικό σχέδιο για να επιτέλους αυτό ο τόπος να μπορεί να λέει και πάλι ότι θα χαράξει ένα δύσκολο δρόμο πάνω που θα κρατήσει τα παιδιά του εδώ. Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε, ο νόμος από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα σας δίνει το δικαίωμα να έχετε κανονικά λόγο σε συνενδυάσεις ακόμα και στις πρώιμη ηρεσίες σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπορείτε λοιπόν να επηρεάσετε αρκετά τις εξελίξεις, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το σημαντικό. Πραγματικά και χαίρομαι που το υπογραμμίζετε. Γιατί σήμερα από το πρωί μίλησα με πολλούς δημοσιογράφους. Θα μου συγχωρήσετε, δεν είναι λόγος κολακίας. Αλλά εγώ μιλάω πάντα εκ του περισσεύματος της καρδιάς. Είστε ο μόνος που καταλάβατε τι ήταν εκείνο που έκαιγε την καρδιά μας, που φλόγησε το νου μας, που ζέστανε το μυαλό μας. Ακριβώς να έχουμε δικαίωμα λόγου. Ποιος από τους τηλεθεατές πιστεύει ότι μπορεί οι συζητήσεις στο κοινοβούλιο να είναι οργανωμένες και ο βουλευτής που έστειλε η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα να είναι απλός παρατηρητής, να είναι ένα περιττό βάρος? Γιατί η Τρόικα αποφάσισε, γιατί η κυβέρνηση επικύρωσε και απλά βαρετά και διεκπαιρεωτικά ο βουλευτής πρέπει να πει ναι σε όλα. Λοιπόν από σήμερα έχουμε και εμείς αυτό το χρόνο που είπατε. Εάν αυτό το χρόνο τον αξιοποιήσουμε και αν μπορέσουμε να συγκινήσουμε τον κόσμο θα δείξει. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα φωνές. Φωνές που δεν θα δίνουν το άλοθη σε κανέναν, να λένε ότι εγώ δεν ήξερα τι ήταν ο προϋπολογισμός, να λένε δικαιολογίες ότι εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει ότι θα κλείσουν τα κέντρα υγείας σε όλα τα Ιόνια, ότι θα δοθούν όλα αυτά στους ιδιώτες, ότι σε λίγο τα δημόσια αγαθά θα θεωρούνται πολυτέλεια, εκείνα τα αγαθά που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, Παντρέας Παντρέου και όλοι οι κλασικοί πολιτικοί θεωρούσαν ότι ήταν εκ των ουκάνευ. Εκ των ουκάνευ να πάνε τα παιδιά και του φτωχού και στο σχολείο, να πάνε και στο νοσοκομείο. Δεν έπρεπε να είσαι κομμουνιστής για να υποστηρίζεις αυτά. Σήμερα όμως βλέπετε ότι όταν τα λες αυτά, λέει άλλοι αγορές δεν θέλουν, άλλοι δανειστές δεν επιτρέπουν.
Το θέλουμε εμείς οι Έλληνες. Και όταν το θέλουμε εμείς, θα μπορέσουμε και να το επιβάλλουμε. Κύριε Νικολόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα, σε 10 δευτερόλεπτα, να μου πείτε, έχει προηγούμενο η σύσταση μιας ομάδας κοινοβουλευτικής, διότι δεν το γνωρίζω ειλικρινά. Είναι πρώτη φορά που δημιουργείται μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπήρξε ποτέ με ομολογία ότι διαφωνούμε όλοι εμείς, μάλιστα, και ότι κάνουμε ένα κόμμα που διεκδικεί όμως αυτό που είπατε. Ακούσαμε. Να μεταφέρει να τη φωνή ο καθένας του πολίτη. Εμένα για άλλο λόγο με ψήφισαν. Βεβαίως. Για άλλο λόγο ψήφισαν τον φίλο από τη Δημάρ, τον φίλο από το Πασόκ, γιατί είμαστε και από τα τρία κόμματα. Ναι, ναι, άνθρωποι με μεγάλες που φύγαμε από το Μαντρί. Γιατί έχουμε κατά νου ότι όταν ο Λύκος μπαίνει, που λέγεται Τροϊκά στο Μαντρί, αν είσαι μέσα στο Μαντρί, ο Λύκος θα τα φάει όλα τα πρόβατα. Όσα φύγανε λοιπόν και πήγαν κατά τον Ένο, πήγαν οπουδήποτε, μπορεί και να γλιτώσουν. Μπορεί να γλιτώσουν. Λοιπόν.